Κόκς σήμερα νομίζω ότι το όνειρο πλέον γίνεται πραγματικότητα. Με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, για μας ήταν ένα παιχνίδι κομβικό, πολύ σημαντικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Σίγουρα έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, όμως είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Έχει πολύ συνέχεια ακόμα. Πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί, σοβαροί και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε όσο πιο έντονα μπορούμε. Πιστεύεις ότι δεν κρίθηκε τίποτα? Τίποτα απολύτως. Βλέπουμε ομάδες που έχουν ενισχυθεί αρκετά από στρατού Κορυδαλλού, έχουν δυναμώσει αυτές οι ομάδες. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε σοβαροί για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους, όπου είναι και το κύπελο αλλά και το πρωτάθλημα. Η σημερινή παρουσία άφησε άναυδους πάρα πολλούς από τους φιλάθλους και ουδέτερους και τις ομάδες σας, ακόμα και αντιπάλους. Πού οφείλεται αυτό το πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο? Θέλω να είμαι ειλικρινής με αυτό. Η ομάδα θεωρώ ότι έχει τους καλύτερους παίχτες της κατηγορίας. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις για τα δεδομένα της κατηγορίας και σαν προσωπικότητες, χαρακτήρες αλλά και ταλέντο. Η διοίκηση το καλοκαίρι μας έκανε όλα τα χατήρια. Δεν υπήρχε ούτε ένας προσφυγητής που να μην ζητήσαμε για να μην καταφέραμε να το πάρουμε. Οπότε τα μπράβο και τα συγχαρητήρια όλα είναι στη διοίκηση που έκανε μια τεράστια προσπάθεια να φέρει όλα αυτά τα παιδιά εδώ. Και φυσικά μετά και ο συνεργάτης μου, που και αυτή θεωρώ ότι είναι καλύτερη όχι μόνο για τα δεδομένα της κατηγορίας αλλά και για μεγαλύτερη κατηγορία. Να φανταστούμε ότι το πιο δύσκολο έργο που έχετε να κάνετε από αυτή τη στιγμή και μετά είναι να προσγειώσετε τους ποδοσφαιριστές σας. Θα σας πω, νομίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα γιατί τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ έμπειρα. Έχουν δείξει ότι με όποιον να παίξουμε, με τον πρώτο, με τον τελευταίο, με τον μεσαίο, με όποιον και να παίξουμε είναι το ίδιο σοβαροί. Και νομίζω ότι δίκαια βρίσκονται εδώ που βρίσκονται γιατί δείχνουν τη μεγαλύτερη σταθερότητα σαν ομάδα. Την πρώτη αγωνιστική, αν ξέρεις, την δεύτερη αγωνιστική μόνο με το μαύρο ετό, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και σοβαροί. Οπότε νομίζω δεν θα έχουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.